Ο δεύτερος λόγος, που είναι πολύ σημαντικός, είναι αυτός των προσώπων που πλαισιώνουν το γιο του Κυρίτσι, η παράδεξη της δύναμης αλλαγής και τα στελέχη της, που είναι καταρτισμένα, είναι και έμπειρα και νέα, έχει από όλες τις κοινωνικές τάξεις, έχει, βλέπω και διακρίνω στην κοινωνία, και μια πλατιά κοινωνική συνένεση μέσα από τους συλλόγους, τους φορείς, τους εθελοντές, όπως το τελευταίο παράδειγμα της Καρδάμενας, που τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους ακόμα σε αυτό. Άρα λοιπόν έχει και το μηχανισμό και τους ικανούς ανθρώπους να κάνει πράξη αυτά που επαγγέλλεται στο προγραμματικό του λόγο. Θα επιτρέψω όμως να μείνω κυρίως στον τρίτο λόγο, που για μένα παίζει, είναι ίσως ο κυριότερος λόγος, και είναι αυτό του θέματος της δημοκρατίας στο νησί. Μακριά από μένα η όποια μορφή στην νυν δημοτική αρχή. Βλέπουμε ότι η δύναμη αλλαγής ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι στις δημοτικές κοινότητες μια διαβούλευση επί της ουσίας. Δύσκολη, κουραστική, βασανιστική, αλλά εκεί με τους πολίτες να ακούσει και τον τελευταίο συμπατριώτη μας. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν επί σειρά ετών δεν ακούει η τοπική κοινωνία, όταν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας καθημερινά, έρχεται η παράταξη αυτή και ακούει. Και όχι μόνο ακούει, επειδή έχω την τύχη και το τελευταίο διάστημα να είμαι και στις επιτροπές, βλέπω ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτά που ζητάει ο κόσμος. Προσπαθούν δηλαδή την πρόταση του κόσμου στις λαϊκές συνελεύσεις να την βάλουν στο πρόγραμμα, να την κοστολογήσουν και να την κουμπώσουν, όχι να τις ικανοποιήσουν, γιατί πράγματι είναι αυτό που είπε και ο φίλος Γιώργος, ακούει τον κόσμο. Παίρνει από πρώτο χέρι αυτά που ζητάει ο κόσμος. Και είναι πολύ σημαντικό σήμερα να είμαστε κοντά στον κόσμο. Εμείς, φίλε Γιώργο, με τις όποιες δυνάμεις έχουμε, λίγες, πολλές, αυτό ο κόσμος θα το κρίνει, ερχόμαστε να βοηθήσουμε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και ερχόμαστε να βοηθήσουμε, προσέξτε το αυτό, όχι αναδεικνύοντας τις όποιες διαφορές που ενδεχομένως έχουμε, γιατί σε μια παράδειξη είμαστε και έχουμε διαφορές, πόσο μόνο έχουν διαφορετικές, αλλά πατώντας πάνω σε αυτά που μας ενώνουν, γιατί ο λαός έχει κουραστεί από στήρα την παράθεση, από αυτούς τους τσακωμούς που βλέπει συνέχεια, που άλλα γίνονται χωρίς να θέλουν, άλλα γίνονται τεχνιέντος όμως, για να διχάζουν τον κόσμο. Θέλω να δώσουμε ένα τέλος στο χτες, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος Γιώργος, και να προχωρήσουμε χέρι-χέρι ενωμένοι όλοι για το αύριο τόπο μας, γιατί το αύριο δεν μπορεί να περιμένει ούτε τα δικά μας τα κολλήματα, ούτε τις δικές μας αντιπαραθέσεις. Και είναι και πρόσφατο το μήνυμα της 25ης του Μάρτη. Είμαστε πλέον στο εμείς, όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, και όχι στο εγώ. Άρα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για καλό του τόπου. Μακριά από ό,τι έχει σχέση με κόμματα, από ό,τι έχει σχέση με αντιπαραθέσεις, όλα στο τραπέζι της συζήτησης, με το λαό για το λαό, να κάνουμε πράξη, να είμαστε δίπλα στον πολίτη στις δύσκολες εποχές σε αυτούς που περνάει, όχι μόνο τοπικά αλλά και πανελλαδικά. Φίλε Γιώργο, καλώς σας βρήκα. Θεώρησα δεδομένη τη συμμετοχή μου, και ανοίγω παρένθεση εδώ, γιατί πολλά ακούγονται ότι ο τάδε στηρίζει τον τάδε και οι άλλοι στηρίζουν τον άλλον. Όταν ο Γιάννης ο κρατικός λέει ότι στηρίζει, έχω ήδη δώσει την ταυτότητά μου και την υπεύθυνη δήλωση στον Γιώργο τον Κυρίτσι. Θέλεις να με βάλεις, φίλε Γιώργο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλεις το τοπικό. Θέλεις επιτροπές απ' έξω, στη διάθεσή σου και εγώ και όλους τους συνεργάτες που έχεις στα χέρια σου. Σπάστε με. Ας καλά, Γιάννη. Ερωτήσεις. Μπράβο, την κυρία Παγαρέλα. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπατε. Και πολλοί θα αναρωτιούνται, άραγε θα μπορούσατε να αυτές τις, το άνοιγμα που έχετε κάνει με συνεργάτες, να φέρνετε νέα πρόσωπα, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε αργότερα με μία άλλη παράταξη και να το πλατιάσω λίγο. Εάν δεν καταφέρουμε στον πρώτο γύρο των εκλογών και πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών, με ποια παράταξη θα θέλατε να συνεργαστείτε? Σας ευχαριστώ. Να πω και να ξεκαθαρίσω μια και καλή ορισμένα πράγματα. Οι εκλογές για πολλούς μπορούν να κρυθούν, λένε ότι θα κρυθούν η δεύτερη Κυριακή. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές είναι μια δυναμική διεργασία και μπορεί να κρυθούν και από την πρώτη Κυριακή. Έχουμε τα σενάρια της κάθε εκλογική αναμέτρηση, τις δυνατότητες ή τις πιθανότητες να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή και εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύει κανείς ότι ο οποιοσδήποτε επικεφαλής ή οποιαδήποτε παράταξη μπορεί να δώσει γραμμή και κατευθύνσεις τι θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι
που δεν τους ξέρεις και ποιοι είναι την δεύτερη Κυριακή ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λένε ότι εάν ο Α ή ο Β ή το, και δημιουργούν διάφορα ζευγάρια στο μυαλό τους, πώς θα πάνε τη δεύτερη Κυριακή και ποιος θα στηρίξει ποιον. Θα σας πω εκ των προτέρων ότι οι πολίτες δεν είναι αγέλη να καθοδηγείτε. Και έχω πει επανειλημμένως ότι εμείς πέραν το ότι δεν βλέπουμε πελάτες, αλλά βλέπουμε πολίτες, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία συζητήσεων που κάποιοι τεχνιέντες δημιουργούν ή δεν δημιουργούν. Ο κόσμος γνωρίζει τον καθένα και την περίοδο των εκλογών ψηφίζει, φαντάζομαι, μετά από σκέψη και σόφρονα λογισμό. Για να θυμηθούμε και τα εκκλησιαστικά. Το ζήτημα, αγαπητοί Ξανθίποι, είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η επόμενη μέρα, ακόμα και από τη θέση της πλειοψηφίας, δεν μπορεί πια μόνη της η πλειοψηφία να διοικήσει ένα δήμο, ένα νησί με τα προβλήματά του ή με τα προβλήματα που βιώνει η κοινωνία. Είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα, δηλαδή από την 1η του Σεπτέμβρη που θα είμαστε Δημοτική Αρχή, εμείς θα επιδιώκουμε καθημερινά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κούραση, προσπάθεια και διάθεση χρόνου, να πετυχαίνουμε πάντα τη μεγάλη συνένεση στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό είπαμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναβαθμιστεί με επιτέλους κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος θα είναι δημοκρατικά συνταγμένος, ψηφισμένος και συμφωνημένος με όλες τις παρατάξεις. Με ανάδειξη της Επιτροπής Διαβούλευσης, σε ενεργή Επιτροπή Διαβούλευσης και στελέχωσή της με το σύνολο της κοινωνίας και όχι επιλέγοντας τη Δημοτική Αρχή τους ανθρώπους της για να έχει πλειοψηφίες. Και βεβαίως δίνοντας αρμοδιότητα και ρόλους στο, ας πούμε, πρωτοβάθμιο κύτταρο διοίκησης που είναι τοπικές κοινότητες και βεβαίως μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις. Δεν μπορεί να μην γίνονται λαϊκές συνελεύσεις για τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό. 4 χρόνια δεν είδαμε ούτε λαϊκή συνέλευση για προϋπολογισμό, ούτε για απολογισμό. Μα η ίδια Δημοτική Αρχή δεν απολογήθηκε ποτέ. Αυτά λοιπόν τέρμα από την 1η του Σεπτέμβρη, ευρύτερες συνενέσεις και το χέρι το απλώνουμε από τώρα σε όλες τις παρατάξεις για την επόμενη μέρα της ΧΟ, που είναι η πιο σημαντική ημέρα για την περίοδο που διανύει η χώρα και την κρίση που βιώνουμε. Συγγνώμη, αλλά σας ρώτησα και για τώρα αν θα υπάρξουν κάποιες συνεργασίες μικρότερων παρατάξεων ή κόμμα, εάν θα δεχτείτε το χρήσμα ενός μεγάλου κόμματος. Α, όχι, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Ότι, το είπα και στην εισήγησή μου. Αυτό θέλω να το πείτε για να ότι το ακουστεί. Ο καθένας από εμάς διατηρεί την πολιτική του και την κομματική του αυτονομία. Οι δύο εκ δεξιών και αριστερών γνωρίζετε που είναι κομματικά και πολιτικά τοποθετημένοι. Εμένα γνωρίζατε μέχρι πρότινος. Θεωρώ ότι οι αποστάσεις που πρέπει να παίρνουμε από κάποια γεγονότα του παρελθόντος, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα, είναι δεδομένες. Η πολιτική και η κομματική αυτονομία του καθενός είναι δεδομένη. Η συνεργασία των παρατάξεων. Εμείς δεν θα πάψουμε μέχρι την τελευταία μέρα που κατατίθεται τα ψηφοδέλτια να κάνουμε κλήσεις, συνέβρεσεις και συστράτευση σε ένα αγώνα για την ΚΟ. Θα το κάνουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλα. Ευχαριστώ. Κύριε Κυρίτση, μιλήσατε για μεγάλη δυναμική και νίκη και ότι μπορεί να κριθούν οι εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Να μας πείτε πού βασίζεται αυτή την αισιοδοξία σας ή τι στοιχεία έχετε από τον κόσμο, τους πολίτες, ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μετά, μέχρι σήμερα δεδομένα, μιλάμε για 6 παρατάξεις, μιλάμε για ένα ποσοστό 50-1 που χρειάζεται μια παράταξη για να βγει από την πρώτη Κυριακή. Και θα επιμένω στο ερώτημα της συναδέλφου, γιατί είπατε ότι επιδιώκουμε ευρύτερες συγκλήσεις με ανθρώπους. Με παρατάξεις, πέρα από τις εκκλήσεις που κάνετε, πώς τις κάνετε, διαμέσου συνεντεύξεων τύπου, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις, δηλαδή συγκεκριμένα, με άλλες παρατάξεις. Και στον κύριο κριτικό η ερώτηση που υπονόησε στην εισήγησή του, ότι ποια είναι η σχέση του με την ανθρώπινη ΚΟΣ, στην οποία ήταν επικεφαλής μέχρι τώρα. Η πλειοψηφία στηρίζει την υποψηφιότητα του Αριστοτέλη Παυλίδη. Ποια είναι η σχέση σας με την παράταξη και με τον κόσμο που είχε από πίσω αυτή η παράταξη και τι βλέπετε, τι επιδιώκετε ότι θα κάνουν οι ψηφοφόροι της συγκεκριμένης παράταξης. Δηλαδή αν έχετε δηλώσει παρέτηση από την ανθρώπινη. Θα ακολουθήσετε δηλαδή τα στελέχη της πλειοψηφίας που στήριξαν την υποψηφιότητα και στηρίζουν την υποψηφιότητα Παυλίδη ή θα ακολουθήσουν τη δική σας ομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την απάντηση πρώτος εγώ στην κυρία Βλάχου. Μίλησα, νομίζω ίσως δεν έγινε αντιληπτό, το ότι είπα ότι οι εκλογές είναι μια δυναμική διεργασία και μέσα από αυτή τη δυναμική διεργασία μπορεί να προκύψει αποτέλεσμα και από την πρώτη Κυριακή. Η αισιοδοξία η δική μας για το καλό αποτέλεσμα της παράταξης πηγάζει από αυτά τα οποία συναντούμε καθημερινά στην κοινωνία.
και αυτά τα οποία εισπράττουμε καθημερινά από τους πολίτες της ΚΟ. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που ακούτε κι εσείς καθημερινά. Ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Ότι αυτή η απραξία και η ζημιά που υπέστη το νησί τα τελευταία 3,5 χρόνια είναι απίστευτη. Τότε μιλάω ο κόσμος μια δημοτική αρχή η οποία είναι απούσα και προεκλογικά προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει. Μια δημοτική αρχή η οποία φιλορωούσε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Το ίδιο λέει και για κάποιους άλλους που έρχονται ξαφνικά από το παρελθόν. Λέει δεν μπορεί να μιλούμε για το μέλλον με συνθήκες του παρελθόντος, το είπα. Όλοι έχουν μια πορεία πολιτική σεβαστή τα προηγούμενα χρόνια, τους σεβόμαστε, τους τιμούμε, αλλά η ΚΟΣ του 2014 απαιτεί άλλες θέσεις, άλλες προτάσεις και άλλες ιδέες. Συζήτηση με πρόσωπα και παρατάξεις. Αυτό το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι το έχουν ανακοινώσει και άλλες παρατάξεις ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται. Έτσι. Και έχουν δει και το φως της δημοσιότητας. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να πω τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Τις έχουν πει και οι άλλες παρατάξεις. Ναι, επιμένω κυρία Βλάχο ότι μέχρι και την τελευταία μέρα συζητούμε και θα συζητούμε με ανθρώπους, είτε ομάδες ανθρώπων είτε παρατάξεις, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν έρχονται για να απορροφηθούν από τη δύναμη αλλαγής, έρχονται για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη δύναμη αλλαγής και να δώσουμε τη μάχη σεβόμενοι όλοι την πολιτική οντότητα και αυτονομία παρατάξεων εφόσον συμπλέψουν ή προσώπων εφόσον συμπλέψουν. Νομίζω ότι τόσο οι μονοκομματικές κυβερνήσεις και το παράδειγμα που ζούμε, όσο και η αλληλοδιάχυση προσώπων από το ένα παραδοσιακό μπλοκ σε κάποιο άλλο της Ευρωβουλίας, είναι ένα μήνυμα στην κοινωνία. Κανένας δεν τα μπουρώνεται πίσω από μια παράταξη από ένα πρόσωπο πια. Και αλίμονο εάν μεταξύ μας υψώνουμε τύχη και δεν μπορούμε να μιλούμε ή να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Αγαπητή Σέβη, η ανθρώπινη κόσμος, όπως ξέρεις, με ανακοίνωση που έβγαλε, παραμένει ενεργή. Είμαι πολύ προσεκτικός στο πώς θα την πω. Είχαμε κάνει μία μάζοξη, μία συγκέντρωση, πριν από ένα μήνα περίπου, σε ξενοδοχείο εδώ της ΚΟ, και μετά από εκεί βγήκε αυτή η ανακοίνωση, ότι η ανθρώπινη κόσμος παραμένει ενεργή και εν ευθέτω χρόνο θα ανακοινώσουμε και πώς θα κινηθούμε και πού θα κινηθούμε κλπ. Δεν έγινε άλλη συγκέντρωση. Μεταξύ τους, τηλεφωνικά, μέσω ίντερνετ, εξω και πώς, διεφάνει σε κάποιους ότι οι περισσότεροι θα ήθελαν, θα επιθυμούσαν να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Παυλίδη. Παρόλο που δεν βρεθήκαμε, δεν βάλουμε κάλπη για να ψηφίσουμε ούτε ανοιχτά. Αλλά η ανακοίνωση τύπου, το δελτίο που βγήκε, κάνει ρητή αναφορά στον απόλυτο σεβασμό της διαφορετικότητας.